Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό απόγευμα και από μένα. Κύριε Κολυδά, βλέπουμε ότι ο Ιαννός αυτή τη στιγμή περνά από διάφορες περιοχές της χώρας μας, αφήνει το αποτύπωμά του. Καταρχάς να πούμε εάν θα έχουμε πιο ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Όχι, για πιο ισχυρά από ό,τι έχουμε δει δεν φαίνεται, γιατί και το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έφτασε γύρω στα 990 μιλιμπά εχθές το βράδυ στην περιοχή της Κεφαλονιάς, ήδη το κέντρο του είναι γύρω στα 1000 μιλιμπά, δηλαδή αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά 10 περίπου μιλιμπά έχει ανεβεί η πίεση, άρα έχει εξασθενεί, έχει αρχίσει να εξασθενεί. Ωστόσο, τα φαινόμενα που κρύβει μέσα του, που εξακολουθεί να κρύβει μέσα από αυτό το χαμηλό, εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρά. Τώρα, θα πρέπει να πω το εξής, ότι το βαρομετρικό χαμηλό αυτό ακολουθεί μια πορεία και βαδίζει τις ακτές της Δυτικής Πελοποννήσου προς τα νότια. Παράλληλα, το σύστημα αυτό προκαλεί και το εξής. Αέριες μάζες από το Βόρειο και το Κεντρικό Αιγαίο τις συσσωρεύει στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, με αποτέλεσμα να έχουμε ένταση των βροχοπτώσεων στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, και αυτό θα φανεί περισσότερο σε αυτές τις περιοχές στη Θεσσαλία, τα έχουμε δει ήδη, αλλά θα φανεί πολύ περισσότερο γύρω στις βραδινές κυρίως ώρες, όπου θα έχουμε ένταση των φαινομένων και στην περιοχή της Αττικής και στην περιοχή της Εύβοιας, και τα φαινόμενα θα ενταθούν περισσότερο στις πρωινές κυρίως ώρες μέχρι νωρίς το... Εξασθένιση πότε αναμένουμε, κύριε Κολυδά? Εξασθένιση στην κεντρική Ελλάδα περιμένουμε από αύριο το απόγευμα και μετά, και στα νοτιότερα τμήματα από αύριο το αργά το απόγευμα προς το βράδυ, και βεβαίως σε όλη τη χώρα από την Κυριακή το πρωί και μετά. Μάλιστα. Έχουμε δει διάφορες εικόνες. Στην Κεφαλονιά είδαμε τον Ιαννό να βγάζει καράβια στην Στεριά. Είδαμε στην Καρδίτσα ότι είχαμε μία κατάρρευση γέφυρας. Έχουμε δει και το φαινόμενο του καπουτσίνο της θάλασσας. Κάτι το οποίο δεν είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον από όσο είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε, κύριε Κολυδά. Φαινόμενο καπουτσίνο δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται. Μάλιστα. Που αφρίζει η θάλασσα. Το έχουμε δει σε διάφορες περιοχές στην Ιθάκη σήμερα και έχει σχολιαστεί αρκετά. Να ρωτήσω... Έχω γράψει ένα σχετικό άρθρο. Αυτό σχετίζεται με το φυτοπλακτόν της θάλασσας. Δηλαδή παίζει ρόλο βέβαια ο ισχυρός κλιματισμός και όλη αυτή η κατάσταση. Είχε συμβεί πέρσι το φαινόμενο αυτό στους Οθονούς, στην Ιταλία, σε αρκετές περιοχές. Πάντα συμβαίνει όταν έχουμε κακοκαιρίες. Μάλιστα. Κύριε Κολυδά, τώρα πόσο συχνά, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια τα συζητάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς που είστε οι ειδικοί, βλέπουμε στη χώρα μας να έχουμε όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα. Κοιτάξτε, δεν είναι... Θα έλεγα ότι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα όργανα μέτρησης καταρχάς. Μάλιστα. Οι δορυφόροι, τα ραδιόμετρα τους πιάνουν καλύτερα τις καταιγίδες, τις πύλες, αυτές που πριν πολλά χρόνια δεν τις βλέπαμε σχεδόν καθόλου. Εγώ πρώτη φορά το 1995 είδα ένα αντίστοιχο τέτοιο κυκλώνα στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου. Ήμουν βάρδι, είχα βγάλει προειδοποίηση. Αυτό δεν κινήθηκε καθόλου προς την περιοχή μας. Αντίθετα, προτίμησε τις ακτές της Βόρειας Αφρικής πηγαίνοντας σε θερμότερες θάλασσες. Κάτι αντίστοιχο κάνει και τούτο εδώ, γιατί δεν προτιμάει να περάσει από την Πελοπόννησο πάνω από την Ξηρά. Προτιμάει τη θάλασσα, γιατί από εκεί παίρνει ενέργεια και τροφοδοτείται και ενισχύεται. Μάλιστα. Για το θέμα τώρα αν είναι συχνά ή όχι, έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις. Αξίζει να σημειώσω ότι από τη δεκαετία του 50 μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί περίπου τέτοια αντίστοιχα 100 αντίστοιχοι τέτοιοι κυκλώνες. Απλώς σας είπα ότι τα μέτρα επιτήρησης είναι και δεν νομίζω ότι μπορεί να συνδέεται άμεσα με κάποιο άλλο φαινόμενο ή όχι. Έχουν μετατοπιστεί απλώς από τη Δυτική και την Κεντρική Μεσόγειο λίγο ανατολικότερα, έτσι κι αλλιώς εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τα ζεστά νερά είτε του Αιγαίου είτε του Ιωνίου, και συνήθως μεγάλη συχνότητα παίζουν αυτά στην περιοχή της Ήρτης, που είναι αρκετά θερμά τα νερά και προσβάλλουν τις περιοχές αυτές. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κολυδά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.